Η μεγάλη μου κόρη είναι πρωταθλήτρια. Κάνει βόλεϊ ήδη σε μια ομάδα που πάει προς τον πρωταθλητισμό στον Πήγασο, Αγίας Παρασκευής. Και είναι εντός συναγωνισμού δηλαδή οι αγώνες στους οποίους παίζει. Έχει κάθε μέρα προπόνηση εν ολίγης. Η μικρή? Η μικρή έχει το ταλέντο στη φωνή. Ναι. Ναι. Θα πάει δηλαδή, αν θα σου ζητήσει, θα την άφηνε εσύ να πάει στα shows αυτά. Ναι. Το Voice για παράδειγμα. Θα την άφηνα, ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτά δεν είναι απλά καλυστία που πα να. Για την ομορφιά. Ενδεχομένως, δηλαδή θα την τρενάριζα αν ήθελε να τραφεί η ματαιοδοξία της ως προς την εμφάνισή της, που είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Αλλά η φωνή είναι κάτι άλλο. Είναι το ταλέντο σου. Αυτό γιατί να μην το δείξεις, και πόσο μάλλον τηλεοπτικά, γιατί είσαι σε ένα πιο σοβαρό περιβάλλον, επαγγελματικό. Μπορεί, ξέρεις, να υπάρξει ενδιαφέρον να πας μετά σε κάποια άλλα μονοπάτια εκπαίδευσης, να σου δώσουν ευκαιρίες δηλαδή να το μάθεις αυτό το πράγμα καλύτερα. Φύγω αύριο, το μεσημεράκι, γιατί η κόρη μου είναι στη δεύτερη γυμνασίου και πρέπει να διαβάσει για πώς τα πάντα, λέει, θρησκευτικά και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, σήμερα δίνει ιστορία. Τα πήγε καλά. Τα πήγε καλά, εντάξει. Ναι. Είχε μπλέξει λίγο το μεσαίωνα με την αναγέννηση. Ήταν πολύ απλό να τη εξηγήσω ποια είναι η διαφορά. Πες μου, σε παρακαλώ τώρα. Κάνεις και εσύ flashback τώρα στο παρελθόν και στο σχολείο, στα δικά σου τα σχολικά χρόνια και στα θρανία. Ναι. Μαζί με τα παιδιά. Αυτό. Εμένα ακόμα δεν έχει έρθει η στιγμή ακόμα για να μάθουμε έτσι ιστορίες θρησκευτικά και όλα αυτά, για να κάνω κι εγώ το flashback το δικό μου. Αλλά έρχεται και η δική μου στιγμή. Πώς είναι εύκολα? Αυτό προσαρμόζεται συνήθως ανάλογα στο τι παιδί έχεις. Άλλα παιδιά έχουν την από μόνα τους την ευθύνη, το καταλαβαίνουν, το αναλαμβάνουν μόνοι τους και το διεκπεραιώνουν, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια υποχρέωση και ότι απλά πρέπει να γίνει. Γίνεται δηλαδή κάπως αυτόματα. Άλλα παιδιά θέλουν σπρόξιμο, αλλά όχι τόσο πολύ χάιδεμα. Το δεύτερο μου παιδί είναι έτσι, για παράδειγμα, όπου σε αυτήν φροντίζω απλά να τις μαθαίνω κόλπα, πως η ίδια να μπορεί να υποπτεύει την ύλη πιο γρήγορα. Δηλαδή το κόλπο της λέω είναι, ρε παιδί μου, αντί να κάθεσαι 2 ώρες να διαβάζεις, θες να σου μάθω πως θα το κάνεις σε μισή ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις επί τόπου. Υπάρχει κίνητρο. Κίνητρο. Οπότε αμέσως της λέω θα το κάνεις έτσι και έτσι και έτσι, θα κάνεις 2 σημειώσεις δίπλα, δεν είναι τίποτα. Και τη βλέπεις ότι προσαρμόζεται σε αυτό. Δεν το θέλει να το κάνει τόσο πολύ, γιατί έχει αυτό το τρομερό ταλέντο και τραγουδάει συνέχεια μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ συγκινητικό να έχεις. Γεννήσει ένα παιδί που την ώρα που τραγουδάει ένα τραγούδι ολόιδια με την Κριστίνα Αγγιλέρα και ολόιδια με την Beyoncé. Ναι, δεν σου μιλάω για κάτι απλό. Οπότε πρέπει να τρέξεις τώρα, μακάρι να είχα μια ηχογράφηση, δεν ξέρω, έπρεπε να σας φέρω. Ναι, έπρεπε να μας φέρεις. Δεν ξέρω, είμαστε online με το YouTube, νομίζω ότι έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι. Μπορούμε να το ανεβάσουμε YouTube να δείξουμε. Ψάξτε το, The Money Report μου πάνω. Είναι, νομίζω, το μοναδικό που έχει ανεβάσει στο YouTube είναι Δανάη Λιβιερά του Listen, Beyoncé Listen, αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ, θέλω να το ακούσω. Αν γίνεται, τέλος πάντων, μόνο για να μην λέτε ότι είμαι μια χαζομαμά. Λοιπόν, όταν βλέπεις ένα παιδί να τραγουδάει 11 χρονών τόσο συγκλονιστικά, το flashback μιας μάνας είναι ότι πιπίλα, δηλαδή το μωρό, πότε έγιναν όλα αυτά. Και θέλω να τη δημιουργήσω ένα πλαίσιο, γιατί οι μουσικές σπουδές δεν είναι κάτι αστείο ούτως ή άλλως, ώστε να πάει προς τα εκεί που θέλει, και απ' την άλλη να μπορέσουμε κάπως να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις αυτού του βαρετού πράγματος που λέγεται ελληνική παιδεία, ναι, που όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι πολύ πολύ βαρετό και πολύ πολύ στήρο. Ναι. Πάρα πολύ. Και έχεις να τις μάθουμε κάποιο τρόπο πώς θα γίνει να βγει το γυμνάσιο για το Λύκειο, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί πραγματικά η ελληνική παιδεία δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Εγώ αν ήμουν μέσα στην τάξη και εγώ ρέγγεσα έψινα. Έχουν δίκιο τα παιδιά δηλαδή. Εσύ πώς ήσουν, αλήθεια? Εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα. Δεν ήμουν στην Ελλάδα. Ήμουν στη Γερμανία. Ήμουν στο Βερολίνο. Το απόγευμα πήγαινα στο ελληνικό σχολείο, 6 ώρες κανονικά. Μπορώ να πω ότι βαριόμουν πολύ και ήταν όλο αυτό το σας μαθαίνω στήρα τι πρέπει να κάνετε. Ανοίγω το βιβλίο, παραδίδω ακριβώς αυτό που λέει το βιβλίο. Άρα δεν έχει νόημα να είμαι στην τάξη ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, και πρέπει μετά να το μάθω παπαγαλία. Αυτό ήταν το κόνσεπτ που ξέρουμε όλοι. Ήσουν καλή, έστω το παπαγαλία. Ήμουν καλή. Όμως το γερμανικό σχολείο, που είδα πώς είναι η παιδεία στο εξωτερικό, εκ των έσω, γιατί ζούσα εκεί, δεν πέρασα τουρίστρια, είναι κάτι το τρομερό. Καταρχάς χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Σοκράτη, διατσιμευτικής, δηλαδή το μάθημα δεν παραδίδεται, ελάτε τώρα να σας πω τι λέει το βιβλίο. Προσπαθείς να μαντέψεις, γιατί σου κάνουν μονίμως ερωτήσεις. Λοιπόν, γιατί πιστεύετε ότι, ξέρω εγώ, η γαλλική κοινωνία τότε. Σε γρήγορη και συνεχόμενα. Ναι, και σηκώνεις το μυαλό. Χέρι και χαίρεσαι πολύ που το έχεις πει μόνη σου, γιατί σου κάνει τέτοιες ερωτήσεις, ώστε εσύ εκείνη την ώρα να γεννά συνέχεια ιδέες και να παραδίδεις μόνο στο μάθημα. Και έτσι το μαθαίνεις κιόλας. Στα πόσα σου έφυγες από Γερμανία? Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο. Όταν πέρασα 8 χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε είσαι σε φάση τώρα, αφού έχουν μεγαλώσει και τα κορίτσια σου, να φύγεις εξωτερικό? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί μπορεί η ελληνική παιδεία να είναι στήρα, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι.
πράγμα που συμβαίνει στη Γερμανία, να τα λέμε αυτά. Έτσι, οι άνθρωποι λειτουργούν τόσο καταπληκτικά, τόσο πειθαρχημένα και είναι ικανοί για να στήσουν μετά από το 1945 που τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, σε μόλις 50 χρονάκια έτσι έχουν κάνει μια αυτοκρατορία, είναι τρίτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Και ήταν ρημαδιό η Γερμανία. Αυτό μπορεί να το κάνουν άνθρωποι που ουσιαστικά είναι ρομπότ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό δεν είναι ωραίο να ζεις λοιπόν με τέτοιους ανθρώπους. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τα αποτελέσματά τους και όχι όταν είσαι σε άλλη χώρα, γιατί στο τέλος σε κατακτούν κιόλας. Τέλος πάντων. Μου αρέσει και όλα λες. Είμαστε πιο ζεστοί, ρε παιδί μου, και τα παιδιά μου είναι Ελληνόπουλα. Δεν μπορώ να τους βάλω τώρα να ακολουθήσουν ένα όνειρο. Τι, και εγώ έχω φύγει από τη Γερμανία και είμαι εδώ. Και δεν θα ήθελα να ξαναπάω. Άλλωστε δεν θέλω να ζήσω σε συννεφιά 11 μήνες το χρόνο. Πώς το κάνω, κατάθλιψη. Είναι. Δεν είναι μελαγχολία. Είναι εύκολο. Είναι λίγο δύσκολο συνθήκες. Από την άλλη είναι κρίμα γιατί το ελληνικό πνεύμα είναι ακόμα αέναο. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες είναι έξυπνοι, πολύ πιο έξυπνοι από αυτούς που είναι στημένοι σε ένα σίγουρο πλαίσιο με καλή παιδεία, με καλή υγεία όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Γερμανία. Εμείς έχουμε τρομερό πνεύμα. Είναι κρίμα που ολοένα με κάποιο τρόπο κόβονται τα φτερά μας συνέχεια και δεν μπορούμε να δώσουμε στις καινούργιες γενιές τουλάχιστον ένα πλαίσιο που να. Έχουμε ρίζες να ανοίξουν, να πετάξουν. Δηλαδή να. Γιατί και η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι το ελληνικό έθνος είναι 20 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 10 στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια που είναι στο εξωτερικό διαπρέπουν όλοι. Μα είναι δεν τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μα πάω όπου και αν βρεθούμε στο εξωτερικό, στο σωστό πλαίσιο, δείχνουμε την αξία μας. Και να μην μπορούμε να έχουμε αυτό το πλαίσιο στην πατρίδα μας. Είναι κρίμα. Δεν μπορεί, θα ανακάμψει. Κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Ναι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχει το ελπιδοφόρο μήνυμα έτσι, πάντα ρε Σιέβη. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Εσύ πες μου, πώς θα περνάς, η ζωή σου πώς είναι. Η ζωή μου είναι καθαρά οικογενειακή. Ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να ξυπνάμε στις 7. Βέβαια, άρα ξέρεις πολύ καλά ότι κοιμόμαστε στις 9.30, 10 το πολύ. Εσύ? Ναι, ναι, θέλω να κοιμάμαι νωρίς. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω κοιμάστε στις 9.30 ώρα, 10. 10, ναι. Δεν βγαίνεις έξω. Όχι, βαριέμαι. Ούτε τηλεόραση. Άρα δεν βλέπεις ούτε τηλεόραση. Όχι, βέβαια. Μόνο μουσική. Μουσική, σινεμά αν θα πάμε με τα παιδιά, αν θα κατεβάσω καμία ταινία να τη δούμε στο σπίτι. Αλλιώς κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μαζί. Ναι, μια μίγα. Είστε και ένα pet. Ναι, φτάμε, ένας φύλακας. Κάνουμε πολλά πράγματα με τα παιδιά. Και τώρα που είναι έφηβες, γιατί με ρώτησες πριν αν είναι εύκολο ή δύσκολο, γιατί θες να μάθεις τι σε περιμένει. Βέβαια, κάνω την έρευνά μου. Κοίταξε να δεις, αν μάθεις στα παιδιά να είσαι πολύ αυστηρή όταν είναι μικρά και γνωρίζουν τα όρια τους και τα δικά σου όρια επίσης και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αν το μάθουν αυτό σε μικρές ηλικίες, μετά είναι πραγματικά απολαυστικό. Γιατί εγώ δεν χρειάζεται τώρα να μαλώνω. Δεν τσακώνομαι με τα κορίτσια σχεδόν καθόλου. Γιατί ξέρουν όταν πω κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί τους λέω πάντα ομόνια, αδελφοσύνη και συνεργασία και σεβασμός. Σε διακόπτω. Ναι. Έχουμε το βιντεάκι. Το βιντεάκι το βρήκαμε. Έλα, θέλω κι εγώ να το δω. Έλα, κι εγώ πάρα πολύ. Για να το δούμε. Μπαμπά, φωνάρα έχει. Καλά, έχει πάρει και από σένα αλλά και από τον μπαμπά. Γι' αυτό σου λέω, ένας άνθρωπος που είναι τόσο πραγματικά πρικισμένος με ένα ταλέντο, δεν μπορεί να είναι καλό σε όλα. Καλά, τα κορίτσια σου δεν είναι μόνο πρικισμένα από η μικρή από φωνή, είναι και από κορμί και από φατζούλα όμορφη και οι δυο είναι καλονές. Είναι πολύ όμορφα κορίτσια. Ναι, ευτυχώς ανταμείβομαι για όλο τον κόπο, γιατί όλες οι μανάδες κάνουν τρομερό κόπο, όπως ξέρεις.